Η εκπομπή που ακολουθεί είναι προσφορά από το Περισκόπιο του Πολιτισμού του Γιάννη Διαβάτη. Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι μαζί στο μαγκαζίνο το εβδομαδιαίο, το Περισκόπιο του Πολιτισμού, που φιλοξενεί συνεντεύξεις προσωπικότητων από το χώρο της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας, της πολιτικής, της τέχνης και χαρακτηριστικά σήμερα από το χώρο της νομικής επιστήμης. Ο προσκεκλημένος μας είναι ο κύριος Βασίλης Χιρδάρης, κορυφαίος ποινικολόγος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, πολυγραφότατος και με ειδίκευση στις προσφυγές στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Και έχω λόγο που το λέω αυτό για κάποια ερωτήματα που θα ακολουθήσουν. Κύριε Βασίλη Χιρδάρη, καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Το θέμα μας σήμερα θα είναι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, αγαπητοί τηλεθεατές και τηλεθεάτριες. Μετά την ανακοίνωση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πρωθυπουργού μας, για την αναγγελία του προστίμου των 100 ευρώ στην πληθυσμιακή ομάδα των άνω των 60, άνοιξαν οι ασκοί του Αιώλου με τηλεοπτικές εκπομπές, με πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες. Χαρακτηριστικά κράτησα κάποια. Verboten, έλεγε κάποια εφημερίδα σήμερα, που σημαίνει απαγορεύεται, ναι, γερμανικά. Δηλαδή, αν δεν κάνεις το εμβόλιο και δεν πληρώσεις τα 100 ευρώ, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Επίσης, μεγάλο ξεπάστρεμα, έγραφε άλλη. Στείλτε τους συνταξιούχους στον τάφο, άλλη εφημερίδα. Επίσης, αυτό που επισημαίνω είναι ότι υπάρχουν απόψεις ένθεν και ένθεν, και εμείς αυτές τις απόψεις θα τις εκθέσουμε εδώ. Έγκριτοι συνταγματολόγοι, πολιτικοί, νομικοί, εκφράζονται αυτές τις ώρες και τις μέρες στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα, σε ιστότοπους παντού. Και έχουμε τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, προχωρώντας το πρώτο ερώτημα που θα του κάνω, να μας εξηγήσει τι γίνεται αναφορικά με το πρόστιμο, αυτό το διοικητικό πρόστιμο, όπως το ανέφερε ο κύριος Πρωθυπουργός, κύριε Χιρδάρη. Είναι διοικητικό πρόστιμο, έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, είναι ποινή, τι είναι ακριβώς, είναι μια προσπάθεια υψηλής πίεσης να εξαναγκάσει αυτή την πληθυσμιακή ομάδα να προχωρήσει στον εμβολιασμό της? Καταρχήν, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Θεωρώ ότι ο εμβολιασμός είναι μια ιατρική πράξη. Άρα, σύμφωνα και με τη Διεθνή Σύμβαση του Οβιέδο, για κάθε ιατρική πράξη πρέπει αφενός μεν να ενημερώνεται αυτός που την υφίσταται, Ο εμβολιαζόμενος εδώ, και δεύτερον να υπάρχει μια συνένεση η οποία πρέπει να είναι πλήρης μετά από γνώση για το τι πρόκειται να συμβεί. Άρα λοιπόν μια ιατρική πράξη προϋποθέτει αυτά. Εδώ όμως έχουμε το εξής, ότι αυτό που λέει και η Σύμβαση του Οβιέδο και που οι ευρωπαϊκές συμβάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και όχι μόνο ευρωπαϊκές αλλά και διεθνείς, απαγορεύεται ρητός και σύμφωνα και με το Σύνταγμα, διότι το Σύνταγμα προστατεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ανθρώπινη αξία, ο εξαναγκασμός, φυσικός εξαναγκασμός σε εμβολιασμό. Δηλαδή το να υποχρεωθεί κάποιος από το κράτος να του κρατάνε τα χέρια και να του τον εμβολιάζουν, αυτό απαγορεύεται ρητός. Είναι, παραβιάζεται ευθέως και το Σύνταγμα και τα ατομικά δικαιώματα. Όμως, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός σε όχι όλο τον πληθυσμό, αλλά σε μερίδα του πληθυσμού και σε ομάδες είτε ηλικιακές είτε άλλες ευαίσθητες ομάδες, πώς είναι ας πούμε το νοσηλευτικό προσωπικό κτλ. Σε εφόσον δεν παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, εφόσον τηρείται δηλαδή η αρχή της αναλογικότητας, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα ούτε συνταγματικό, ούτε παραβιάζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ δηλαδή υπάρχει μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού, η οποία ψηφίστηκε από την Βουλή. Ναι, ναι. Και μάλιστα από δύο κόμματα. Δεν είναι δηλαδή μόνο κομματική η ψηφοφορία. Συμφωνώ. Που λένε ότι καθίσταται νόμος του κράτους,
ότι θα υπάρξει υποχρεωτικός εμβολιασμός για άνω των 60 ετών και όποιος μετά τις 16 Ιανουαρίου δεν έχει εμβολιαστεί, τουλάχιστον με την πρώτη δόση του εμβολίου, τότε σε αυτή την περίπτωση θα πληρώνει 100 ευρώ κατά μήνα, εφόσον δεν υπάρχει εμβολιασμός. Όταν εμβολιαστεί, σταματάει το θέμα του προστίμου. Αυτό ήδη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποφανθεί τον Απρίλιο φέτος, δηλαδή το 2021, σε μία απόφαση κατά Τσεχίας, που είπε ότι η τσεχική κυβέρνηση έχει βγάλει μία νομοθεσία και προβλέπεται ποινή προστίμου 400 ευρώ. Το οποίο μάλιστα δεν θεωρεί και υπερβολικό, ε? Δεν το θεωρεί υπερβολικό. Είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λοιπόν, ότι επιβλήθηκε αυτό το πρόστιμο σε έναν πατέρα που αρνήθηκε να εμβολιάσει τα παιδιά του. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε επί της ουσίας ότι δεν παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, δεν είναι ακραίο το μέτρο και ο υποχρεωτικός εμβολιασμός δεν παραβιάζεται την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επομένως, δηλαδή, ούτε εξευθελιστική μεταχείριση είναι, ούτε την ιδιωτική ζωή παραβιάζει. Επομένως, ήδη υπάρχει μια απόφαση πολύ σημαντική και μάλιστα αυτή την απόφαση εμείς στο νομικό βήμα που είμαι στη Συντακτική Επιτροπή του Νομικού Βήματος, το οποίο νομικό βήμα είναι το μεγαλύτερο επιστημονικό περιοδικό της χώρας, την έχουν βάλει και με έχει μεταφραστεί και την έχω σχολιάσει μάλιστα και εγώ. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Στη συνέχεια, να σας πω λίγο για να τελειώσουμε το θέμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Στη συνέχεια έχουν δοθεί διάφορες αποφάσεις. Καμία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν λέει ότι η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού είναι μη νόμιμη και ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα κάνω ένα follow-up σε αυτή τη στιγμή και θα σας πω το εξής. Ο έγκριτος συνταγματολόγος καθηγητής του συνταγματικού δικαίου, ο κύριος Γεώργιος Κασιμάτης, λέει χαρακτηριστικά ότι ο εξαναγκασμός είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Και ποιος είναι εξαναγκασμός όμως? Και γιατί παραβιάζεται, σας διαβάζω επιλέξει, το διεθνές δίκαιο. Δεν επιτρέπεται να γίνονται παρεμβάσεις στο σώμα χωρίς τη συνένεση, πράγμα το οποίο και εσείς αναφέρατε προηγουμένως. Παραβιάζονται όλες οι αρχές. Φυσικός κανόνας απαγορεύεται. Ναι, ναι. Παραβιάζονται, αναφέρει, όλες οι αρχές της δημοκρατίας, όταν δηλαδή αναγκαστικά επιβάλλεται ένα μέτρο. Καμία επέμβαση στο σώμα δεν γίνεται χωρίς συνένεση, λέει ο κύριος Κασιμάτης. Για να γίνει, θα πρέπει να είναι ευρύτατα διαδεδομένη λοιμώδης νόσος που θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να ξέρουμε ακριβώς και την επικινδυνότητά της. Διαφωνούμε. Αφενός, μεν, αυτό. Και ένα δεύτερο follow-up που θέλω να κάνω με εσάς είναι ότι εσείς πιστεύετε ότι δεν παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας εδώ στην Ελλάδα, αν λάβουμε υπόψη. Είναι παραδείγματι ότι ο βουλευτής άνω των 60 ή ο διευθυντής μιας δημόσιας υπηρεσίας άνω των 60 ή άλλοι άνθρωποι που παίρνουν αρκετά χρήματα σε σχέση με το χαμηλό συνταξιούχο ή με τους γεωργούς, τους κτηνοτρόφους που είναι άνω των 60, πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να δώσουν τα 100 ευρώ? Εδώ δεν υπάρχει παραβίαση. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα για να το κατανοήσει ο κόσμος. Διότι και χθες το βράδυ παρατηρούσα σε μια τηλεοπτική εκπομπή τον Αντώναρο, που είναι της Νέας Δημοκρατίας, δημοσιογράφος και τέος υπουργός, που εκφράστηκε, σημείωσα την έκφρασή του, νομοθετημένη κλοπή θεωρεί τα 100 ευρώ εκ μέρους της πολιτείας. Θα ήθελα παρακαλώ τις απόψεις σας και στις απόψεις του κυρίου Κασιμάτη, αλλά και σε αυτό που μόλις σας προείπα. Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Κασιμάτης, που είναι εξαιρετικός καθηγητής και θεωρώ ότι είχε πολύ καλές απόψεις σε όλα τα θέματα. Δεν διαφωνώ, διότι μιλάει για φυσικό εξαναγκασμό, που μιλάμε για άμεσο εξαναγκασμό. Δηλαδή, σας πιάνω εσάς ως γιατρός και σας βάζω με δια της βίας μία ένεση και σας κάνω εμβολιασμό χωρίς να το θέλετε. Εκεί αυτό απαγορεύεται απολύτως και είναι εξευτελιστικό και παράβει κάθε έννοια δικαίου. Όμως, εδώ μιλάμε για έμεσο εξαναγκασμό μέσω ενός προστίμου. Άρα το πρόστιμο αυτό δεν υποχρεώνει κάποιον να κάνει τον εμβολιασμό. Άρα αν δεν το κάνει, σου λέει σου βάζω ένα πρόστιμο το οποίο όμως δεν είναι υπέρμετρο. Όταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρεί ως μη υπέρμετρο τα 400 ευρώ, πολύ περισσότερο δεν είναι υπέρμετρο ούτε επαχθές τα 100 ευρώ. Ναι. Θα μου πείτε πώς θα πληρώσει κάποιος που έχει λίγα χρήματα. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση ίσως ενδεχομένως θα έλεγα ότι θα τρίαζε πιο πολύ στην τήρηση αρχής αναλογικότητας,
αν θα βάζανε ότι το εάν ο μισθός ή η σύνταξη ναι. του οποιοδήποτε είναι να μην υπερβαίνει το 20% ναι. του ποσού του οποίου του εισοδήματος του μηνιαίου. Θα ήταν ίσως θα ήταν πιο ταιριαστό, όμως σε κάθε περίπτωση και μετά τις αποφάσεις αυτές οι οποίες και πρέπει να σας πω και το εξής, ότι και το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφασίσει εδώ ότι δεν λέει ότι περί παραβίασης του υποχρεωτικού του εμβολιασμού δεν παραβιάζει το Σύνταγμα, δεν υπάρχουν δηλαδή αυτή τη κρίση δικαστική σε βάρος της υποχρεωτικότητας. Εδώ λοιπόν, εφόσον υποχρεωτικό. Πάνω σε αυτό όμως, κυρία Χιδάρη, θα σας πω ότι ο Υπουργός Υγείας, όχι οποιοδήποτε άλλος Υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, είχε πει προσφάτως σε συνέντευξη στην κυρία Νίκη Λιμπεράκη, η εικόνα μου στο Μέγκα, στο Μέγκα Channel, είχε πει ότι είναι αντισυνταγματική η υποχρεωτικότητα και ότι δεν μπορούμε να κυνηγάμε, και ότι δεν μπορούμε να κυνηγάμε με μια σύριγγα, ας πούμε, τον πολίτη. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Βεβαίως και δεν πρέπει, δεν μπορούν να κυνηγάνε με σύριγγα. Εδώ μιλάμε για έμεσο εξαναγκασμό. Εάν είναι καθολικός εξαναγκασμός, είναι ανεπίτρεπτος. Όμως μιλάμε για μια μερίδα. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι είναι μια συγκεκριμένη μερίδα. Ναι. Αφού δεν είναι οριζόντια για όλους, εκεί θα υπήρχε πρόβλημα. Αλλά είναι μόνο δηλαδή για μια μερίδα που έχει κάποιο πρόβλημα και που το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικό της, είναι και των υπολείπων και είναι και του συστήματος υγείας. Δηλαδή, θα καταρρεύσει το σύστημα υγείας. Ναι. Έχουμε δηλαδή προστασία της δημόσιας υγείας, προστασία των ιδίων αυτών που τους επιβάλλεται το μέτρο και προστασία και του υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου. Αυτό, εφόσον υπάρχει αυτή η μικρή επιβάρηση των 100 ευρώ, θεωρώ και που δεν είναι μόνιμη, για ένα χρονικό διάστημα φαντάζομαι, θεωρώ ότι δεν παραβιάζεται αυτή τη συναλλογικότητα. Και γενικότερα θεωρείτε ότι παραβιάζονται θεμελιώδεις ελευθερίες, θεμελιώδη δικαιώματα, ατομικές ελευθερίες? Το ότι υπάρχει παρέμβαση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών, υπάρχει παρέμβαση. Mm-hmm. Παραβίαση όμως, εφόσον τηρείται η αρχή της αναλογικότητας, νομίζω στο συγκεκριμένο μέτρο δεν υπάρχει. Ωραία. Για πείτε μας, έχετε υπόψη σας αν είναι ευνοϊκές ή δυσμενείς οι αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, η νομολογία γενικότερα των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων πάνω στο θέμα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού? Τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια δεν έχουν καταδικάσει την υποχρεωτικότητα. Δηλαδή, εφόσον τηρείται η αρχή της αναλογικότητας και εφόσον το εμβόλιο δεν έχει κάποιες παρενέργειες που επιστημονικά είναι αποδεκτές και έχουν διαπιστωθεί. Εάν δηλαδή προστατεύεται η δημόσια υγεία, δεν παραβιάζονται οι ευρωπαϊκοί σύμβασεις. Το έχει πει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και τώρα μάλιστα απέρριψε πρόσφατα 18.000 προσφυγές Γάλλων που προσέφυγαν για το πιστοποιητικό. Και, σωρευτικά. Ναι, όλα με μία απόφαση τις απέρριψε, διότι θεώρησε ότι το κάνανε επίτηδες αυτοί οι αντιεμβολιαστές Γάλλοι για να μπλοκάρουν το σύστημα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αντιλαμβάνομαι. Κύριε Χιδάρη, θέλετε να περάσετε έτσι κάποιο μήνυμα στους τηλεθεατές μας αυτή την ώρα που μας βλέπουν? Κοιτάξτε, το μήνυμα θα έλεγα ότι θα πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι και θα πρέπει να προστατευτεί και η υγεία μας αλλά και η δημόσια υγεία ακολουθώντας την επιστήμη και μη βλέποντας και μη ακούγοντας πράγματα που τα οποία είναι εκτός επιστήμης και απλώς θεωρίες και υπόνοιες και σκέψεις που δεν στηρίζονται σε πραγματικά στοιχεία και στην επιστήμη. Ωραία. Λοιπόν, η υγεία είναι πολύτιμη δυστυχώς. Η υγεία είναι πραγματικά πολύτιμη, αγαθό, και θα πρέπει δηλαδή και οι νομοθετούντες. Δεν μπορούμε να έχουμε ατομικά δικαιώματα αν δεν υπάρχει ζωή. Δεν μπορούμε να, αν δεν ζούμε, πώς θα ασκούνται τα ατομικά δικαιώματα? Δηλαδή, εάν πεθάνουμε λόγω της πανδημίας, τι νόημα έχουν η τυπική ύπαρξη ατομικών δικαιωμάτων? Φυσικά. Συνεπώς, το μεγαλύτερο αγαθό είναι η υγεία, γιατί πάνω σε αυτή πατάει και η ευτυχία και η επιτυχία και η δημιουργικότητα. Και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι πολύ μεγάλο. Και η αξιοπρέπεια είναι υπέρτερο. Που είναι υπέρτερο αγαθό. Ναι. Και όσοι την έχουν έμφυτα, θεωρώ ότι είναι πλούσιοι. Αγαπητοί τηλεθεατές και τηλεθεάτριες, ήμασταν μαζί με τον κύριο Χιδάρη, κορυφαίο ποινικολόγο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και εξειδικευμένο στις προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Από μένα και τον κύριο Χιδάρη, να είστε καλά, να προσέχετε την υγεία σας και να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο και γλυκό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, το θέμα που παρακολουθήσατε ήταν προσφορά από την εκπομπή «Στο περισκόπιο του πολιτισμού» του Γιάννη Διαβάτη.